ερωτήσεις. Να σας δώσω ένα αριθμό. Το τελευταίο δεκαήμερο έχουμε 589 πυρκαγιές. Μόνον σήμερα το πρωί έχουν εκδηλωθεί 16 νέες πυρκαγιές. Στο πλαίσιο αυτό και με αίσθηση των προβλημάτων στο επίπεδο υλικού, το οποίο ήδη πολύ καλά γνωρίζετε, η πυροσβεστική υπηρεσία καταβάλει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για την προστασία της ζωής και της περιουσίας των Ελλήνων πολιτών. Και θα ήθελα βαθιά να ευχαριστήσω τις γυναίκες και τους άντρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας για αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια. Θα ήθελα επίσης να πω ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε ενδείξεις, αν όχι αποδείξεις, εμπρισμών εκ προθέσεως. Για το λόγο αυτό έχω ζητήσει ήδη, πέραν από την βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας και των ειδικών υπηρεσιών της, τη βοήθεια της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσουμε την ζωή και την περιουσία των Ελλήνων πολιτών. Κύριε Υπουργέ, υπάρχει κάποιο σχέδιο για την αποζημίωση και την αποκατάσταση των πληγέντων στη συνέχεια? Ναι. Κυρίως που είναι μεγάλες καταστροφές. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι, δεδομένου ότι δεν αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, δεν έχει έννοια να επεκταθώ εγώ σε αυτό. Και για μια κύρια ερώτηση που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο για ανύπαρκτη πρόληψη και ελλειπή σχεδιασμό. Προφανώς, εφόσον πρόκειται για ερώτηση, θα απαντηθεί μέσα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Καθώς αφορά εμένα, το Υπουργείο και την κυβέρνηση, υπήρξαμε απολύτως ειλικρινείς απέναντι στην ελληνική κοινωνία, ευθύς εξ αρχής, για το επίπεδο του υλικού και των δυνατοτήτων του πυροσβεστικού σώματος και της χώρας. Αυτά είναι γνωστά σε όλους. Στο πλαίσιο αυτό και στο πλαίσιο αυτών των δυνατοτήτων, ξαναλέω ότι η αίσθησή μου και νομίζω και η αίσθηση της ελληνικής κοινωνίας είναι ότι το πυροσβεστικό σώμα υπερβάλλει αυτό. Παρακαλώ. Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, αν όχι αποδείξεις, για εμπρισμό. Μιλάτε για την περίπτωση της Κίνης. Και της Ζακύνθου. Και της Ζακύνθου, μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.